Λοιπόν, σας καλωσόρισα σε μια ακόμα παρουσίαση που κάνουμε κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Βλέπω πως ο ήχος είναι καλός για σήμερα, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσω την παρουσίαση, θα ήθελα να πω αυτά που λέμε συνήθως. Η παρουσίαση μας αφορά την παρουσίαση της τεχνολογίας σε καινούριους επενδυτές και μετά έχουμε μία δεύτερη μικρή παρουσίαση που αφορά τα νέα της εβδομάδας. Συνήθως για τα νέα της εβδομάδας κάνω μία ξεχωριστή παρουσίαση, αλλά λόγω κάποιων αλλαγών που έχω αυτή τη στιγμή, δεν έχω προλάβει να ετοιμάσω, οπότε θα τα πω όλα προφορικά. Και επίσης, ακόμα η κάμερα μου δεν δουλεύει, οπότε θα πούμε τις παρουσίασεις σήμερα με φωνή, δηλαδή θα με ακούτε μόνο. Πιστεύω ότι θα είναι εντάξει και πιστεύω πως σύντομα θα μπορώ να ανοίξω την κάμερά μου, να λειτουργήσει δηλαδή. Οπότε, χωρίς να χρονοτριβούμε, ας αρχίσουμε τη σημερινή παρουσίαση. Για όσους δεν με γνωρίζουν, ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ έναν πίνακα επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας πριν από 100 χρόνια από τη δικιά μας εποχή. Και σε αυτόν τον πίνακα, όπως βλέπετε, έχει ζωγραφίσει κάτι μπροστά για τη δικιά του εποχή. Και ουσιαστικά με αυτό φανταζόταν για το πώς θα φαινόταν ο κόσμος του μέλλοντος 200 χρόνια αργότερα από την δικιά του εποχή. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Και επίσης ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη. Έκανε όμως λάθος μόνο με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα. Στους δρόμους, όπως βλέπετε εδώ, καθώς και στις λιμενικές περιοχές. Εδώ έχουμε τα πρώτα προβλήματα, τα κύρια πρώτα προβλήματα των σύγχρονων μεταφορών που μας έχουν κάνει, διότι ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα, εκτός από το ότι μας έχουν βοηθήσει αρκετά να προχωρήσουμε και μας έχουν εξυπηρετήσει τόσα πολλά χρόνια για την καθημερινή μας ζωή, φυσικά έχουν και κάποια μειονεκτήματα και κάποια από αυτά είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο τρίτο και ίσως και κυριότερο πρόβλημα αυτής της λίστας, που είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Όταν ο άνθρωπος κατασκευάζει δρόμους, κάνει ουσιαστικά εισβολή στη φύση και η φύση, καθώς έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί να αντισταθεί στον άνθρωπο. Γνωρίζουμε όμως ότι ο άνθρωπος είναι επίμονος, είναι πεισματάρης και θέλει να πετύχει τα όνειρά του και τις φιλοδοξίες του, και αυτό τον κάνει να ξεχνά ότι καταστρέφει και σκοτώνει τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση, και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαρίων, που αυτά τα καυσαρία φυσικά με τη σειρά τους μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα διαβρώνουν επιφάνειες βροχής μέσω όξινης βροχής, όπως σίγουρα θα έχετε ακούσει για αυτό το πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Επίσης, γιατί είναι ουσιαστικά το πιο επικίνδυνο πρόβλημα ή μειονέκτημα που έχουμε σε αυτή τη λίστα, διότι είπα στην αρχή ότι η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι το πιο επικίνδυνο και ίσως το πιο σοβαρό πρόβλημα από αυτά τα μειονεκτήματα που είδαμε. Και αυτό είναι γιατί, όπως και εσείς καταλαβαίνετε, η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι κάτι που, για το οποίο αν δεν πάρουμε τώρα μέτρα, μετά ουσιαστικά δεν θα μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να έχει η φύση τη δικιά του μέτρα για την ασφάλεια και για τα άλλα προβλήματα, μπορούμε κάπως να τα εξαλείψουμε, όπως καταλαβαίνετε. Το επόμενο
βασικό πρόβλημα που έχει η λίστα μας είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μια μπρίζα, τον συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, που και αυτά δουλεύουν με ορυκτά καύσιμα, όπου και εδώ ας μην ξεχνάμε ότι κατά τη διάρκεια της καύσης απελευθερώνονται και εδώ διάφορα αέρια που επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων που λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο στόχος που έχουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν τη μεταφορά από την επιφάνεια της γης στο δεύτερο επίπεδο, όπου σε αυτό το επίπεδο δεν θα υπήρχαν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκους, χαράνδρες, ποτάμια, δάση και άλλα φυσικά εμπόδια που μπορείτε να σκεφτείτε, αλλά κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά, εδώ όμως σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση υλικών από τη μία απλή γραμμή που βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο και φυσικά περισσότερα έξοδα. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου δρόμου έγιναν τον περασμένο αιώνα στη Γερμανία και έχουμε και κάτι ανάλογο στις μέρες μας που βρίσκεται στην Κίνα. Το τραμ οροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους στο ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος. Το οποίο όμως είναι η μόνη διαφορά που έχει με το απλό καθημερινό τραμ που εμείς χρησιμοποιούμε. Εδώ έχουμε τρεις εικόνες, όπου στην αριστερή βλέπουμε το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε και τα εναέρια βαγόνια. Αυτά τα μέσα μεταφοράς δεν έχουν την δικιά τους μηχανή, αλλά σέρνονται από ένα σκηνή και δεν γίνανε εξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway Ανατόλη Γιουνίτσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας που είδαμε νωρίτερα στην εισαγωγή μας. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δευτερού επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές, ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό, όπως ξέρετε, και εδώ έχουμε και κάποιες εικόνες που μας το δείχνουν, για παράδειγμα, δηλαδή, όπως βλέπετε, χρησιμοποιούνταν για διάφορα μουσικά όργανα ή και για άλλες δραστηριότητες. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που θα στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και αυτή είναι η διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, όπου βλέπουμε αυτές τις δέρμες από σειρματόσχηνα, οι οποίες εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους στην ακαμψία της γραμμής. Βλέπουμε και το υλικό πλήρωσης, το οποίο βρίσκεται κάτω από τις χορδές και συμπληρώνει το υπόλοιπο κενό του εσωτερικού και γύρω-γύρω περιβάλλει το εσωτερικό το σώμα της σιδηροτροχιάς και από πάνω έχουμε την κεφαλή της σιδηροτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στερηγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολισσίσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και μη φυσικές καταστροφές, για παράδειγμα τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει επίσης να γίνουν και οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες για τους επιβάτες και άνετες φυσικά, αλλά και πιο ασφαλείς για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο Κέντρο Τεχνολογίας της Λευκορωσίας και τώρα θα σας πω
τα πλεονεκτήματα που έχει το κάθε από αυτά. Εδώ στην πρώτη εικόνα έχουμε το ευέλικτο, όπου τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά τη δύναμη της, καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά διατηρεί υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς. Το επόμενο όχημα της λίστας μας είναι το υπερελαφρύ. Η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι σφυροειδή σωλήνας με σύρμα από χάλιβα υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για τα τελεφερίκ. Σε σύγκριση με αυτές, οι σφυροειδείς ράγες σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν και φθηνότεροι στη συντήρηση. Το επόμενο μας όχημα είναι το ημιάκαμπτο. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η δηλυξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται διάφορα μοντέλα, όπως το Unicont, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018, οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της ημιάκαμπτης τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο έχει αυξηθεί από 4-6 τόνους ανά όχημα. Λοιπόν, και εδώ έχουμε το άκαμπτο, όπου αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας έως και 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς ταυτόχρονα κάτω και πάνω. Αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μιας προσιτής πίστας. Και εδώ έχουμε το φορτίο που είναι το τελευταίο της λίστας μας. Στην δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν τη δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδομή στο κέντρο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με τη Unitrans, μια μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Οι αυτόματοι σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης τη δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών Χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι εργάζεται σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Μία ερώτηση η οποία ίσως να σας έχει περάσει από το νου είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά, σαν μία καινούρια τεχνολογία, έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, αλλά σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Κάτι πολύ λογικό που πιστεύω το ξέρει ο καθένας. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα όμως με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό καθώς διαρκώς μιλάμε για την οικολογία και για τα φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς. Είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζει τα αποφιλικά προς το περιβάλλον είδη ενέργειας, δηλαδή την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει επίσης και τη βελτίωση της αεροδυναμικής τοπόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας. Ο αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσες μονάδες υψηλής ταχύτητας Skyway είναι μόνο 0,075
το οποίο ποσοστό είναι έως και 5 φορές λιγότερο από τα ταχύτερα αυτοκίνητα παραγωγής. Η χαμηλότερη αντίσταση του αέρα μειώνει την κατανάλωση καυσίμου κατά 10 φορές και επιτρέπει την ασφαλή επιτάχυνση στα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Για παράδειγμα, ένα μόνο λεωφορείο υψηλής ταχύτητας θα εξοικονομούσε περίπου 22 τόνους καυσίμου 25 χρόνια λειτουργίας με κόστος περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια. Δεν θα κάψει 70 εκατομμύρια τόνους ατμοσφαιρικού οξυγόνου και δεν θα δημιουργήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια τόνους ρήπων. Μία υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και εκατομμύρια εκτάρια έφορης γης κάτω από τις ράγες θα παραμείνουν ανέγγιχτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μια κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μια λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Εδώ έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς στο δευτέρο επίπεδο, όπου βλέπουμε στο πρώτο όχημα το οποίο προορίζεται για αστική χρήση, να παίρνει 14 άτομα το βαγονάκι και να φτάνει 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εδώ στην διπλανή εικόνα έχουμε το όχημα για μεγάλες αποστάσεις και μεγαλύτερη ταχύτητα φυσικά, που φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα και παίρνει 6 άτομα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζει τη ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα που μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε το μεγαλύτερο ποσοστό, το έχουν οι οδικές μεταφορές. Τα οχήματα της Skyway όμως, όπως παρατηρούμε εδώ, έχουν το μικρότερο ποσοστό, και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίσες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος. Αυτό αποτρέπει τυχόν σύγκρουση με άλλα οχήματα, ζώα, ανθρώπους και φυσικά αυτό μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγγιχτη, δηλαδή τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν χωρίς να καταστραφούν ουσιαστικά, διότι στην κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου, όπως ξέρετε, είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχος. Η υπέργεια μεταφορά χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, διότι δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Εδώ έχουμε τις συγκρίσεις της Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα θα ακολουθήσουν διαγράμματα πάνω σε αυτά, τα οποία διαγράμματα θα βασίζονται πάνω σε αυτά τα εικονίδια και θα τα δούμε όλα ένα προς ένα. Εδώ έχουμε το πρώτο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες. Και βλέπουμε ότι το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική όρεση έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Ενώ έχουμε τα όχηματα της Skyway τα οποία έχουν το μικρότερο ποσοστό και είναι με το πράσινο. Έχουμε εδώ πέρα τα ίδια μέσα μεταφοράς που είδαμε στο προηγούμενο διάγραμμα και βλέπουμε ότι έχουν λίγο μεγαλύτερο ποσοστό. Έχει ανέβει το ποσοστό σε όλα. Και το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική όρεση συνεχίζει να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό. Όμως, παρόλα αυτά, η διαφορά που έχει με τα οχήματα της Skyway παραμένει πολύ μεγάλη, που είναι στο μικρότερο ποσοστό. Σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, όμως, που έχουμε και άλλα μέσα μεταφοράς, βλέπουμε πως τα οχήματα της Skyway έχουν το μικρότερο ποσοστό, που αυτό σημαίνει ότι είναι τα πιο οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα,
και είναι εμφανής η μεγάλη διαφορά που έχουν σχετικά με τις οδικές μεταφορές, τις οποίες οδικές μεταφοράς, αν θυμάστε, τις είδαμε και σε ένα προηγούμενο διάγραμμα, το οποίο ήταν σχετικά με την επικινδυνότητα. Όπου αυτό μας βοηθάει ουσιαστικά να βγούμε σε ένα συμπέρασμα, ότι οι οδικές μεταφορές δεν είναι επικίνδυνες μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για μας. Εδώ, σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, το τελεφερή κάνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση. Μετά από αυτό, ακολουθούν τα οχήματα μαγνητικής αιώρησης. Βλέπουμε ότι έχουμε και το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος, με το μικρότερο ποσοστό, έχουμε και πάλι τα οχήματα της Skyway. Σε αυτό το διάγραμμα σχετικά με την μεταφορική ικανότητα, βλέπουμε πως τα οχήματα της Skyway έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό για πρώτη φορά, αλλά αυτό σημαίνει και κάτι πολύ θετικό, διότι θέλουμε τα οχήματά μας να είναι και ικανά στη μεταφορά. Μετά από αυτό, βλέπουμε πως ακολουθούν το μετρό και το τραμ με αρκετά μεγάλη διαφορά. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα πάμε σε ένα άλλο λίγο θέμα και θα ήθελα λίγο να σας παρουσιάσω και αυτές τις εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματικών βοτίων καθώς και μικρών φορτίων. Διότι στην εταιρεία μας δεν έχουμε μόνο οχήματα για μεταφορά ανθρώπων, αλλά και για διάφορα αγαθά που έχουμε. Και ουσιαστικά αυτές οι μεταφορές είναι τα φορτηγά που έχει φτιάξει η εταιρεία μας. Το Unicont, όπως ονομάζεται αυτό το ξεχωριστό είδος μεταφορών 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα, παρόλο που, ή μάλλον παρά τους τόσους τόνους που κουβαλάει. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ και για αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ η εταιρεία Unitsky String Technologies, όπου από το 2019 στην εταιρεία εργάζονται πάνω από 1000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στη δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και κυριαστικά, καθώς και υψηλής ταχύτητας, αλλά και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέχνα Πάρκ. Σε αυτό το χώρο, κάθε χρόνο διοργανώνεται το ΕΚΑΦΕΣΤ, όπου χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται εκεί για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να σιγουρευτούν ουσιαστικά για το τι συμβαίνει, να ενημερωθούν και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα τα οποία εκτίθονται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε και η κατασκευή του καινοτομία Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Το κέντρο καινοτομία Skyway στην Σάρτζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα που θα γίνει η πρωτοποριακή θέση των μιλιοτεριών Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής καθώς και της Ασίας.
Μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς ακόμα και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά, οι γραμμικές πόλεις είναι μια νέα λέξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Εδώ βλέπουμε διάφορα λογότυπα από εταιρείες που σίγουρα όλοι σας γνωρίζετε. Και το κοινό που έχουν αυτές οι εταιρείες είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν από το μηδέν. Στην αφετηρία τους ποτέ κανένας δεν θα φανταζόταν ότι μια μέρα θα έφταναν στο επίπεδο που βρίσκονται σήμερα και ότι θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία που πρόσφεραν στην ανθρωπότητα. Η τεχνολογία Skyway έτσι άρχισε και αυτή δειλά-δειλά, σαν μια ιδέα, μετά έγινε έργο και πλέον βλέπουμε διαρκώς και ακούμε νέα εβδομαδιαία για τις εξελίξεις που κάνει και για τα πόσα πράγματα έχει καταφέρει και πετύχει. Έτσι, σιγά σιγά, με τόσο λαμπρό μέλλον που έχει μπροστά, βλέπουμε ότι μια μέρα θα φτάσει αυτά τα μεγάλα ονόματα. Και γι' αυτό μην χάνετε την ευκαιρία σας, όσο έχετε χρόνο επενδύστε, διότι αφού οι μετοχές μπουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές φυσικά, αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει διαρκώς, καθώς θα ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Και τώρα ας κάνουμε μία μικρή σύνοψη για αυτή την πρώτη παρουσίαση. Η υπέρυγη μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και φιλική προς το περιβάλλον, διότι σκέφτεται τον άνθρωπο, τις ανάγκες του, αλλά και παράλληλα φροντίζει τον πλανήτη μας. Και τώρα πριν πάμε στα νέα της εβδομάδας, να υπενθυμίσω πως υπάρχει το chat όπου μπορείτε να γράψετε κάποιο σχόλιο ή οτιδήποτε άλλο. Και τώρα πάμε στα νέα που, όπως είπα, δυστυχώς δεν έχω προλάβει να ετοιμάσω εικόνες και γι' αυτό θα σας τις πω προφορικά. Έχουμε ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στις 23 του μηνός σχετικά για ένα επιβατικό μοντέλο του Change Transport U-Car, όπου παραδόθηκε και εγκαταστάθηκε στο κτίριο της έδρας του SRTI Park στην Σάρτζα. Τώρα όλοι οι επισκέπτες αυτού του πάρκου μπορούν να εκτιμήσουν προσωπικά αυτό το μοντέλο και να προχωρήσουν στο Stream Technologies Testing Center στην Σάρτζα για να κάνουν μία βόλτα με αυτό το πιστοποιημένο U-Car και να διαπιστώσουν μόνοι τους την αξιοπιστία, την άνεση και την ασφάλεια που προσφέρει το όχημα. Πάμε στο επόμενό μας νέο για σήμερα, που δημοσιεύτηκε στις 25 του μηνός, όπου η εταίρεια finalist του πρώτου σταδίου του μαραθωνίου διαγωνισμού Skyward Community Champions Challenge ψυχαγωγήθηκαν και εκπαιδεύτηκαν στην Τουρκία, όπου σχετικά με αυτό είχα πει την προηγούμενη φορά στα νέα. Και στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, όσοι ενδιαφέρεστε και θέλετε να μάθετε λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το άρθρο, μπορείτε να το επισκεφτείτε και να διαβάσετε για το ταξίδι που έκαναν οι συνεργάτες της εταιρείας στην Τουρκία και άμα θέλετε να δείτε τις λεπτομέρειες που είχε αυτό το ταξίδι και η ψυχαγωγία. Και ίσως να σας εμπνεύσει κάπως. Το επόμενο και τελευταίο μας νέο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 26 του μηνός, έχει να κάνει με το ότι το κέντρο δοκιμών Unification Technologies in Sharjah έχει γίνει πόλο έλξης για επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Πιο πρόσφατα, εκπρόσωποι από την Λιβερία, με επικεφαλή στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της LTC Mobile, επισκέφτηκαν το κέντρο και η επίσκεψη διοργανώθηκε με την υποστήριξη του SRTI Park, που βρίσκεται στο Transport Testing Center και της εταιρείας SpaceWide,
ένας από τους πρώτους συνήκους αυτού του πάρκου. Και αυτά είχα να πω για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Πριν όμως τελειώσουμε αυτή την παρουσίαση, θέλω να πω ότι μπορείτε να διαβάσετε αυτά τα νέα στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, όπου εκεί φυσικά θα τα βρείτε όλα με περισσότερες λεπτομέρειες. Υπάρχουν βιντεάκια, υπάρχουν εικόνες για να δείτε κι εσείς λίγο μόνοι σας και ουσιαστικά να ενσαρκώσετε τα λόγια σε κάτι και να το δείτε σε μια εικόνα. Οπότε σας συμβουλεύω να δείτε αυτά τα νέα στο επίσημο ιστότοπο της εταιρείας. Και φυσικά να υπενθυμίσουμε ότι θα γίνει η παρουσίαση, αν όλα πάνε καλά, την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα, ως συνήθως. Εκεί σας περιμένω με τα καινούρια και φρέσκα νέα που θα έχουμε για εκείνη την εβδομάδα, οπότε σας προσκαλώ να μπείτε και την επόμενη εβδομάδα. Αυτά είχαμε να πω για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μια ακόμη φορά. Σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της μέρας και ένα καλό υπόλοιπο της εβδομάδας και μέχρι την επόμενη Τρίτη. Καλό σας βράδυ και βλέπω ότι δεν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, οπότε κλείνουμε εδώ σήμερα. Καλό σας υπόλοιπο.